Να είμαστε πάλι εδώ στο μικρόφωνο του podcast του 902. Και δυστυχώς είμαστε σε μια πολύ άσχημη συγκυρία για το λαό μα. Έχουμε του 28 νεκρούς από τι πυρκαγιέ και ήδη μετράμε έναν νεκρό και έναν ίσω και περισσότερου αγνοούμενου από τι πλημμύρε στη Μαγνησία. Και η επιλεκτική ανικανότητα του κράτου συνεχίζει να απειλεί ανθρώπινε ζωέ. Αλλά όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε στη συνέχεια. Όπω ξέρετε, όποτε μα βλέπετε, δεν είμαστε μόνοι μα στο στούντιο και ξεκινάμε αυτή τη νέα σεζόν με έναν εκλεκτό καλεσμένο. Τελειώσαμε, όπω θυμάστε, τον πρώτο κύκλο των επεισοδίων μα με εκλογέ. Αρχίζουμε με εκλογέ. Στι 8 Οκτωβρίου, λοιπόν, έχουμε τι δημοτικέ και περιφερειακέ εκλογέ για να αναδειχθούν οι νέε διοικήσει σε όλη τη χώρα. Έχουμε κοντά μα, λοιπόν, τον Γιάννη Πρωτούλη, μέλο του Πολιτικού Γραφείου τη Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ και υποψήφιο περιφερειάρχη Αττικής με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι κοντά μα. Έχουμε ένα και μήνα. Ευχαριστώ. Έχει μείνει ένα μήνα και είπα και νωρίτερα ότι βρισκόμαστε σε μια συγκυρία πάρα πολύ άσχημη. Ε, Ακόμα αυτέ τι μέρε απελπισμένε φωνέ ανθρώπων να ζητούν βοήθεια, να προσπαθούν να γλιτώσουν ή τις τι φωτιέ τώρα από τι πλημμύρε και ανακοινώσει από το επιτελικό κράτο για 112. Θα ήθελα ένα σχόλιο γι' αυτό. Ναι, είναι εγκληματική η πολιτική, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Ωστόσο, όμως, ο προβληματισμό μα πρέπει να είναι. Στο τι πρέπει να κάνει ο λαό μα, οι εργαζόμενοι για να ανατραπεί αυτή η πολιτική, για την μπροστά μα με βεβαιότητα είναι η επόμενη καταστροφή, χωρί να γνωρίζουμε από πού θα μα έρθει, αλλά είναι βέβαιο ότι θα έρθει. Δηλαδή, αν θα είναι με τι πλημμύρε, επειδή ακόμα κρατάει το καλοκαίρι, αν θα είναι μια ακόμα πυρκαγιά, αν θα είναι από την παντελή έλλειψη οποιασδήποτε βασική υποδομή που πρέπει να υπάρχει στη χώρα μα και στι μεγάλε πόλει για να προστατεύεται η ανθρώπινη ζωή για να προστατεύονται οι λαϊκές περιουσίες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό υπάρχει εγκληματική πολιτική. Γιατί υπάρχει παντελής απουσία του κράτους, επιλεκτική απουσία του κράτους, εκεί που είναι να προστατευτούν ε, τα σπίτια του λαού, εκεί που είναι να προστατευτούν ε, οι δρόμοι, εκεί που είναι να προστατευτούν τα σχολεία, τα νοσοκομεία, εκεί που είναι να προστατευτεί η ανθρώπινη ζωή. Υπάρχει παντελής απουσία. Γιατί, Γιατί υπάρχει τεράστια κερδοφορία και υπάρχει τεράστια υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση. Ό,τι υπήρχε και πριν από χρόνια, τα ελάχιστα που υπήρχαν πριν από χρόνια, είναι πλέον διαλυμένα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που βλέπουμε σήμερα, και δεν μπορεί κανένα να πέφτει από τα σύννεφα. Όλοι περίμεναν έντονε βροχοπτώσει το Σεπτέμβρη. Ναι. Όλοι είχαν ε, υπολογίσει και οι μετεωρολόγοι με ακρίβεια πού θα πέσουν αυτέ οι έντονε βροχοπτώσει. Λοιπόν, και δεν υπήρχε καμία μέρημνα για την προστασία ολόκληρων πόλεων, όπω είναι για παράδειγμα ο Βόλο ο οποίος, στον οποίο βόλο έχουν προηγηθεί και οι πυρκαγιέ από τον Ιούλιο, και, αλλά έχουμε και πλημμύρες στην ίδια περιοχή τα προηγούμενα χρόνια. Με αφορμή αυτό που λε, άκουγα μια συνέντευξή σου τι προηγούμενε μέρε που παρουσίαζε κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία για την Αττική και κυρίω για τη Δυτική και την Ανατολική Αττική. Για τον καθαρισμό των ρεμάτων. Θα ήθελα να γίνει μια αναφορά, γιατί νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό αυτό ακριβώ που λε, πώ αποτυπώνεται δηλαδή στην πράξη, στην περιφέρεια Αττικής, μια και είναι και η συζήτησή μα. Ναι, δεν ήταν αυτό. αναφορά, ήταν καταγγελία. Αυτό που καταγγείλαμε είναι ότι για τη Δυτική Αττική και την Ανατολική Αττική, δύο πολύπαθε περιοχέ που έχουν κατακαεί το 33% των δασικών εκτάσεων τη Αττική που βρίσκονται σε αυτέ τι περιοχέ, δεν υπάρχει πλέον, έχει καεί και μάλιστα έχουμε θρυνήσει πολλά θύματα σε αυτέ τι περιοχέ από τι πλημμύρε. Θυμίζουμε την τραϊκή κατάσταση και την τραγική εξέλιξη με τι πλημμύρε στη Μάνδρα. Λοιπόν, σε αυτέ τι περιοχέ δεν έχει γίνει κανένα καθαρισμό ρέματο. Τα ρέματα σε αυτέ τι περιοχέ είναι αδιευθέτιστα. Είναι ακαθάριστα. Και δεν μιλάμε για ορισμένε σκηνέ που μπορεί να δείξουν στην τηλεόραση που μια μπουλντόζα τώρα που πιάνει βροχή τη βάζουν και καθαρίζει. Λέμε η διευθέτηση του ρέματο από εκεί που ξεκινάει μέχρι εκεί που καταλήγει να διευθετηθεί, να καθαριστεί, να φυλαχθεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει καμία υπηρεσία πλέον από τις υπηρεσίες που υπήρχαν και είχαν στην ευθύνη του τον καθαρισμό των ρήματων, όπως δεν υπάρχει και καμία δασική υπηρεσία. Όπως δεν υπάρχει κανένας δασεργάτης, όχι μόνο στην Αττική, αλλά σε κανένα δασαρχείο σε όλη την Ελλάδα δεν υπάρχει κανένας δασεργάτης. Οι τελευταίοι απολύθηκαν τον Νοέμβριο του 2019. Οι τελευταίοι 5.000 δασεργάτες, οι οποίοι να θυμίσουμε ήταν και σε Οι υπηρεσίες λοιπόν που είναι υπεύθυνε για τον καθαρισμό των ρεμάτων δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν από το 2011 μέχρι σήμερα, από την υποστελέχωση στη χρηματοδότηση, από το πάγωμα των προσλήψεων δεν υπάρχουν. Και πλέον ποιο κάνει τους καθαρισμούς που δεν τους κάνει. Είμαστε στο έλειος των εργολαβιών και των εργολάβων μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίοι έχουν μπροστά τους μια πολύ μεγάλη πίτα για να διεκδικήσουν. Ενδεικτικά στη Δυτική Αττική ο προϋπολογισμός για τον καθαρισμό των ρεμάτων είναι 8 εκατομμύρια. Για yeah. την Ανατολική Αττική 7 εκατομμύρια. Τσακώνονται οι εργολάβοι ποιος θα πάρει τη δουλειά. Προσφεύγει ο ένας απέναντι στον άλλον. Γίνονται παζάρια πάνω κάτω από τα τραπέζια. 7 οικονομικές επιτροπές έχουν συνεδριάσει και δεν έχουν βγάλει άκρη ποιος εργολάβος θα πάρει ε, το έργο και δεν έχει γίνει τίποτα. Είναι εκπληκτικό. Και έχουν το θράσο δεν μιλάμε, μιλάμε για τα ακραία καιρικά φαινόμενα ήδη δεν μιλάμε όταν για φέτος. υπάρχουν. Μιλάμε από το 2021. Μετά τα μεγάλα φαινόμενα, τον μπάλο τότε που είχαμε. Ναι, βέβαια. Άλλο πάλι και αυτό ε, έντονα καιρικά φαινόμενα να τα βαφτίζουμε με ονόματα όπως βαφτίζουν τους τυφώνες στις ΗΠΑ. Ε, το παρακάμπτουμε λίγο γιατί προσπαθούν να δικαιολογήσουν να έχουν ένα άλωθι για την ακραία εγκληματική πολιτική του στην παντελή έλλειψη υποδομών, μέτρων, Μάλιστα. υπηρεσιών και πρόληψη. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση, το καταγγείλαμε. Πολύ σοβαρή καταγγελία και δεν και έχει επίσης, απαντήσει κανεί ακόμα γι' αυτό. Μα ποιο να απαντήσει, απαντήσει αφού είναι οι υπογραφέ του. Ε, τα, ε, τα στοιχεία και οι αποφάσει τη Οικονομική Επιτροπή έχουν τα το ονόματα του από κάτω που έχουν ακυρώσει τον ένα μετά τον άλλον αυτού του διαγωνισμού, γιατί δεν τα βρίσκουν οι εταιρείε μεταξύ του, ο ένα προσφύγει στον άλλον και πολύ περισσότερο ακόμα και η αρχή διασφάλισης, η ανεξάρτητη αρχή διασφάλισης των δημοσίων δαπαδρών, ε, έχει ακυρώσει δύο-τρεις φορές αυτέ ε, αυτές Ως... τις προσφορές. Ως... Μάλιστα φανταστείτε Ως... τι, 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 η λαροτραγωδία ζούμε. Οι προσφορές θα ανοίξουν για την Ανατολική Αττική, ενώ έχουν ξεκινήσει τα φαινόμενα στο Βόλο και στη Μαγνησία, θα ανοίξουν 3 Νοέμβρη του 2023. Σε δύο μήνες από τώρα δηλαδή. Ναι. Πάμε λίγο τώρα στα τη ε, περιφέρειας περιφέρεια Αττική των εκλογών είχε πει στα μέσα Ιουλίου στην παρουσία των υποψηφίων τη Λαϊκή Εισπήρωση στην Περιφέρεια Αττική ότι η προγραμματική σύγκληση που υπάρχει στην κεντρική πολιτική σκηνή, στην Περιφέρεια Αττική γίνεται κυριολεκτικά ταύτιση στα κρίσιμα και μεγάλα ζητήματα. Θα ήθελα να μα πει μερικά παραδείγματα που είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα και αφορούν τη ζωή του λαού. Το πιο χαρακτηριστικό είναι ο υποψήφιο του Μαξίμου για την Περιφέρεια Αττική, ο κύριο Καρδαλιά. Μάλιστα. Όλοι είδαμε ότι ανακοινώθηκε από το Μαξίμου τον φώναξε ο Πρωθυπουργό του Μαξίμου, αφού είχε φωνάξει πρώτα τον Δήμαρχο Κλειφάδα, του λέει: Δέχεσαι να μπει υποψήφιο. Δεν δέχτηκε, του λέει μάλιστα ο κύριο Καρδαλιά. Τον ανακοίνωσε υποψήφιο, τώρα ο κύριο Καρδαλιά βγαίνει υπερκομματικό και ακομματιστό. Όμω είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι ο Νίκο Καρδαλιά ήταν κεντρικό στέλεχο στα προηγούμενα περιφερειακά συμβούλια τη παράταξη του κύριου Γουρού. Με το Πασόκ δηλαδή. Με το Πασόκ. Μάλιστα. Και μάλιστα δεν διαφώνησε. Δεν έφυγε επειδή διαφώνησε με την παράταξη του κ. Γουρού. Έφυγε, όλοι γνωρίζουμε, γιατί έγινε υπουργό. Γι' αυτό το λόγο έφυγε. Αντίστοιχα, έχουμε την ανάποδη πορεία από άλλε αντίστοιχε παρατάξει. Για παράδειγμα, από την παράταξη του κ. Γουρού, από του 10 εκλεγμένου, αν δεν κάνω λάθο, που είχε την προηγούμενη φορά, οι 5 ή 6, μήπω είναι και παραπάνω. Τώρα, γιατί έχουμε χάσει και αυτέ τι μέρε που ασχολούμαστε με τα ε, ναι, κρίσιμα και μεγάλα, δεν παρακολουθούμε τόσο έντονα έχουν μεταπηδεί στην παράταξη του κυρίου Χαρδελιά. Μάλιστα. Αντίστοιχα από την παράταξη τη κυρίας Δούρου, μια περιφερειακή σύμβουλο, λέμε για εκλεγμένου, δεν λέμε για ψηφοφόρου ή για Ο ένα. Ο Στελέχει στελέχη των παρατάξεων. Στελέχη φυσικά. των παρατάξεων. ανακοινώθηκε από τον κύριο Πατούλη. Μετά το ζεμπέκικο ε, δεν ανακοινώθηκε τι θα κάνει. Στροφές. Και μάλιστα δύο επίση κεντρικά στελέχη τη δύναμη ζωή, τη παράταξη τη κυρία Δούρου, μεταπίδησαν στον κύριο Σγουρό τον οποίο μέχρι να μεταπαιδίσουν όλοι θυμόμαστε ότι το κατήγγελαν το, μιο, πιο μνημονιακό περιφερειάρχη Έτσι. ότι άφησε ένα απόθεμα πραξία κτλ. Λέμε για κεντρικά στελέχη πάντα. Ε, βέβαια, βέβαια, Λέμε για, για αυτό... ανθρώπους που έχουν αποθέσει ευθύνη. Ε, λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια και έχουν τη δική τους, έχουν βάλει και το δικό τους, έχουν και το δικό τους αποτύπωμα πέρα από την πολιτική ευθύνη, έχουν και το δικό τους αποτύπωμα στο πώς έχουν διαχειριστεί κρίσιμα ζητήματα της περιφέρειας Αττικής. Λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχει μία μια κοινότητα, στο πούμε έτσι απόψεων, και δεν είναι μεταγραφές, είναι μία πολιτική που υπηρετείται ίσως με διαφορετικές mm. αποχρώσεις και διαφορετική ιστορική αναφορά του καθένα, αλλά η πολιτική που θα ακολουθήσουν είναι κοινή ίδια και αυτό υποδηλώνει και αυτή η εξέλιξη που έχουμε. Και θα πάρω πάσα από αυτό που λες και θα πάω σε ένα θέμα που νομίζω προσφέρεται σαν ένα πραγματικό παράδειγμα. Όλη αυτή τη ε, ταύτιση, α το πούμε. Στην πρώτη συνέντευξη, ω υποψήφιο περιφερειάρχη τη Νέα Δημοκρατία, ο, ο, ο Χαρδαλιά, είπε ότι θα λύσει το πρόβλημα τη διαχείριση των απορριμμάτων τη Αττική μέσα σε τρία χρόνια. Αυτό, εντάξει, είναι κάτι που το έχουμε ακούσει, το έχουμε ξανακούσει. Εγώ, α πούμε, το θυμάμαι από την εποχή των ομαρχιακών αυτοδιοίκησεων. Έτσι, μιλάμε τώρα πριν από δεκαετίε. Τι συμβαίνει με αυτό το ζήτημα, τι επιπτώσει έχει στο λαό του Λεκανοπεδίου και ποια είναι η λύση που λένε ότι θα δώσουν, ποια είναι τα σχέδιά του. Συμφωνούν σε αυτά όλοι αυτοί για τους οποίους συζητάμε. Ε, αν δώσουν μια λύση, θα δώσουν μια λύση η οποία δεν θα είναι προς το συμφέρον του λαού της Αττικής, των πολιτών της Αττικής, των εργαζόμενων που πληρώνουν και θα συνεχίσουν να πληρώνουν για τη διαχείριση των απορριμμάτων τεράστια ποσά μέσα από τα τέλη, τα δημοτικά τέλη, αλλά μέσα ακόμα και από τα προϊόντα που καταναλώνουμε, τα εμπορεύματα που αγοράζουμε, που έχουν τέλος για την ανακύκλωση, τεράστια ποσά, θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε ακόμα πιο ακριβά αλλά η διαχείριση θα είναι ενάντια στην υγεία τη δική μα, των οικογενειών μα, των παιδιών μα αλλά και των παιδιών των παιδιών μα. Αυτό που έχουν αποφασίσει και γι' αυτό ε, παρακολουθούμε αυτέ τι μέρε και μια ιδιότυπη σύγκληση ανάμεσα και όχι πολύ μεγάλου καυγάδε και τσακωμού, ανάμεσα στου υποψήφιου περιφερειάρχε των κομμάτων που κυβέρνησαν ε, και υπηρέτησαν αυτή την πολιτική όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή του κ. Χαρδαλιά, του κ. Σουρούγο, αλλά ακόμα και του υποψήφιου του ΣΥΡΙΖΑ που τώρα κατεβαίνει του κύριου Ιωακημίδη, βλέπουμε και μια σύγκληση στο τι μελιγενέστε, δηλαδή σε αυτό που έχει αποφαστεί Και αυτό που έχει αποφαστεί είναι ότι θα παραμείνει μια πολύ μεγάλη χωματερή εκεί που γνωρίζαμε όλοι στη φυλή. Θα υπάρξει μια ακόμη χωματερή στο γραμματικό, ένα εργοστάσιο καύση απορριμμάτων. Μάλιστα, έχει αλλάξει και ο εθνικό σχεδιασμό για τα απορρίμματα που δεν επέτρεπε την καύση ε, και τώρα την επιτρέπει, η Ενεργειακή αξιοποίηση που θα έρθει όπω χαρακτηριστικά το λένε, καύστα και ένα απορρίμματα για να mm. παράγουν ενέργεια, ίσω η πιο mm. καρκινογόνα μορφή διαχείριση των ε, απορριμμάτων. Και ταυτόχρονα μονάδε επεξεργασία απορριμμάτων, μονάδε επεξεργασία αποβλήτων, οι οποίε όλε λίγο πολύ θα πάνε εκεί που το ρυθμιστικό σχέδιο Αττική προβλέπει ότι θα είναι η πίσω αυλή τη Αττική, μπροστά θα είναι η Ριβιέρα, το πάρκο ξενοδοχείων ο Δήμος της Αθήνας, η Πίσω Αυλή, η Δυτική Αθήνα, η Δυτική Αττική, οι μεγάλες γειτονίες του Πειραιά. Εκεί θα πάνε όλες αυτές οι ρηπογόνες δραστηριότητες. Γεγονός που σημαίνει ότι το πρόβλημα μπορεί να πεταχτεί στην Πίσω Αυλή mm -hmm. και να κρυφτεί κάτω από το χαλί, θα φτιαχτούν μονάδες απίστευτης κερδοφορίας για λίγους, για μεγάλες εταιρείε που και εδώ στο ζήτημα των απορριμμάτων, εδώ να δείτε σκοτωμό και τσακωμό που γίνεται. Ναι, πολλά τα μεγάλα Ποιο θα πάρει τι δουλειέ, μιλάμε για τεράστια ποσά. Φανταστείτε, μιλάμε για 2 δισεκατομμύρια ε, τόνου ε, απορριμάτων απορριμμάτων που είναι να διαχειριστούν. φανταστείτε για τι ποσά μιλάμε. Όμω απέναντι στην υγεία του λαού θα είναι μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Δηλαδή, φανταστείτε ότι στη φυλή που η θέση τη λαϊκή εισπήρωση, οι αγώνε του λαού. Όλα τα προηγούμενα χρόνια λένε ότι πρέπει να κλείσει επιτέλου αυτό το έσχο. Ακόμα και οι Ευρωπαίοι Επίτροποι που του έφεραν μια φορά για να δούνε την φυλή, είπαν ότι είναι ένα μνημείο περιβαλλοντικού χάου, αρρώστια και ανθρώπινου πόνου. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό επεκτείνεται. Δεν πρέπει να κλείσει. Ποιο θα το κλείσει από αυτού, Κανένα. Αυτό εννοούν ότι θα λύσουν το ζήτημα των απορριμμάτων. Δηλαδή θα μοιράσουν τη δουλειά. Ναι. Και πρέπει να πούμε αυτό ότι η λαϊκή συσπήρωση έχει αποκαλύψει, έχει καταγγείλει, έχει παλέψει, να το πω έτσι, για την ιστορία τη διαχείριση των απορριμμάτων με διάφορου τρόπου. Εγώ θυμάμαι και τις, ακόμα και την προσφυγή που έκανε κατά των αποφάσεων στον Άριο Πάγο για να μην προχωρήσουν αυτοί οι καταστροφικοί σχεδιασμοί. Στον το 2020 φτάσαμε με την πιο εμπεριστατωμένη έκθεση που έχει γραφτεί για τη χωματερή τη Φιλή. Ε, πήγαμε στην, ε, στην εισαγγελία του Άριου Πάγου και την καταθέσαμε. Φυσικά με συνοπτικέ διαδικασίε μπήκε στο αρχείο. Όμω θέλαμε να αποδείξουμε και να αποκαλύψουμε ότι μπροστά στην εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών συμφερόντων, ακόμα και νόμου που ήδη ψηφίζουν κατά καιρού, του ποδοπατούν. Mm. Τους καταπατούν. Mm. Mm. Νόμου που χαρακτηρίζουν περιοχέ ότι είναι περιοχέ προστατευόμενε ε, φυσικού κάλου ή με αρχαιολογικού χώρου ή κοντά σε οικιστικέ, ε, κοντά σε, σε πόλει που δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιε ρηπογόνε δραστηριότητε, ακόμα και αυτού του καταπατούν. Ήταν δηλαδή ένα ακόμα όπλο που θέλαμε να δώσουμε. Στα κινήματα όλη τη περιοχή, στο συντονιστικό σωματείο ε, συλλόγων και φορέων τη Δυτική Αθήνα και τη Δυτική ένα ακόμα όπλο στη φαρέτρα και στα επιχειρήματα των ανθρώπων για να παλέψουν, για να αγωνιστούν, γιατί έχουν δίκιο, πρέπει να κλείσει αυτό το έσχο. Εδώ, ιδιαίτερα στο ζήτημα των απορριμμάτων, επειδή είναι εντυπωσιακό, έχουμε ένα μήνα πριν τι εκλογέ, είναι το μεγάλο ζήτημα δημόσια υγεία τη Αττικής, Μιλάμε για το 40% του πληθυσμού τη χώρα όπου θάβει τα απορρίμματα του το 2023. Yeah, yeah, yeah. Δηλαδή, ένα εκατομμύριο τόνοι θάβονται αυτή τη στιγμή στη φυλή. Λοιπόν, και δεν γίνεται καμία συζήτηση. Είναι εντυπωσιακό. Ένα μήνα πριν τι εκλογέ. Ε, είναι εντυπωσιακό ότι δεν μα έχει φωνάξει κανένα <laughs> να πει ο κάθε παράταξη, κάθε, κάθε, πολιτικό πρόσωπο να πει τι θέσει του για αυτό το ζήτημα. Κάτι δείχνει αυτό. Ε, yeah, βέβαια, είναι δείχνει δεικτικό. ότι η δουλειά πρέπει να προχωρήσει χωρί πολύ μεγάλε ε, αντιδράσεις και χωρίς μεγάλη ενημέρωση του λαού. Αντίθετα όμως, ενώ τέτοια, όπως αυτό που είναι ίσως από τα πλέον κομβικά ζητήματα για την Αττική και για το, τους κατοίκους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου, βλέπουμε μια μεγάλη προβολή σε celebrities, το έχει πει ωραία, ανθυπο κάποια στιγμή. <laughs> <laughs> κάπου το είχα κλέψει. Προσωπικότε, ναι, σε ψηφοδέλτια και τα λοιπά, σε άλλου συνδυασμού, όλο αυτό το, το, το λαμπερό, α το πούμε πράγμα. Ναι. <laughs> νικητέ του survivor. Μπράβο, νικητέ του survivor, <laughs> ε, 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 καταξιωμένοι τέλο πάντων τηλεπερσόνε, καταξιωμένε τηλεπερσόνε κτλ. Και, και εδώ θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η διαφορά του ψηφοδελτίου τη λαϊκή εισπρό απέναντι σε όλο αυτό. Και ποιο είναι το ζητούμενο σε αυτέ τι εκλογέ. Ναι, είναι η μέρα με τη νύχτα, το φω και το σκοτάδι και το λέμε. Ξεκάθαρα. <laughs> ξεκάθαρα. <laughs> ναι, δεν έχουμε καμία σχέση με του υποψήφιους, ιδιαίτερα ε, που κατεβαίνουν στα... στην κεντρική πολιτική σκηνή. Μπορούμε να πούμε γιατί οι περιφέρειες είναι μια κεντρική πολιτική μάχη. Δεν λέμε τώρα για ένα μικρό Δήμο, που ε, προφανή, διαβάζω προφανή, ότι είναι χιλιάδε υποψήφιοι, δηλαδή λίγο πολύ ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ε, στι τοπικέ κοινωνίε, ιδιαίτερα και με τον εκλογικό νόμο, είναι υποψήφιοι. Λοιπόν, εμεί έχουμε αγωνιστέ. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν παλέψει σε πολύ δύσκολους και σκληρούς χώρους με πολύ βάρβαρες εργοδοσίες να οργανώσουν τους συναδέλφους τους και έχουν πετύχει νίκες. Έχουμε ανθρώπους που έχουν παλέψει να εκφράσουν την αλληλεγγύη σε φυσικές καταστροφές από την παντελή έλλειψη του κρατικού μηχανισμού. Εκεί γεννήθηκε, μην ξεχνάμε, και το μεγάλο σύνθημα, δεν το βγάλαμε εμείς αυτό το σύνθημα ε, μέσα στα γραφεία, Εκεί γεννήθηκε αυτό το σύνθημα που λέμε μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Δηλαδή, θυμίζω στις μεγάλες καταστροφές που είχαν γίνει στη Βόρεια Εύβοια, στις μεγάλες καταστροφές που είχαν γίνει στη Δυτική Αττική και στην, ε, στην, περιοχή της Πάνηθας, τα προηγούμενα χρόνια, στη Βαρυμπόπη, όπου άνθρωποι με τα χέρια, με γυμνά χέρια, με τους κουβάδες, σώζαν το σπίτι του γειτόνου τους. Λοιπόν, τέτοιους ανθρώπους έχουμε. Έχουμε ανθρώπους που έχουν παλέψει για ανθρώπινη ζωή μέσα μεγαλοπόλεις. Έχουν παλέψει για να φύγουν τα καζάνια του θανάτου από τον Πειραιά, για να μην καταστραφούν οι πόλοι του από επιχειρηματικά συμφέροντα που στρώνουν φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριε. Έχουμε ανθρώπου που έχουν αγωνιστεί για την υγεία μέσα στα χρόνια τη πανδημία για να κρατηθεί ο λαό μα όρθιο. Έχουμε ανθρώπου γενικά που παλεύουν, καθημερινού ανθρώπου, ανθρώπου τη δουλειά, του μεροκάματου, που παλεύουν για το συνάνθρωπό του, που παλεύουν για, το, για την πόλη του, που παλεύουν για του συναδέλφου του. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά μας και φυσικά έχουμε κοσμήματα που είναι άνθρωποι του πολιτισμού, είναι άνθρωποι της τέχνης, είναι άνθρωποι των γραμμάτων, ε, της άνθρωποι αξίας. της αξίας, άνθρωποι που μην αδικήσουμε κανένα και δεν αναφερθούμε σε άλλους, αναφερθούμε σε κάποιους και όχι σε άλλους. Ε, σήμερα ιδιαίτερα στην ιστοσελίδα που έχει η Λαϊκή Συπήρωση αλλά και οι λαϊκές συσπηρώσεις σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις περιφέρειες και σε όλους τους δήμους, έχουν αναρτήσει τα ονόματα και σύντομα βιογραφικά, μπορεί ο καθένα και κάθε μία να μπει να δει του υποψήφιου, θα γνωρίσει του γειτόνου, θα γνωρίσει του συναδέλφου στη δουλειά, θα γνωρίσει του συντρόφου, θα γνωρίσει του ανθρώπου που είναι δίπλα του όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό κρατήστε το λαϊκή σα στο διαδίκτυο. Μπορείτε να μπείτε και να ενημερωθείτε αναλυτικά για του υποψηφίου και όχι μόνο, αλλά και για τη δράση τη λαϊκή πλήρωση και για όλα όσα, όλα όσα με τα οποία βγαίνει στον κόσμο ενώπιση των εκλογών. Και να πάμε τώρα στο γιατί να ρίξει κάποιο την κάλπη το ψηφοδέλτρου με το γαρίφαλο. Τι, να, τι θα περιμένει, τι, τι πρέπει να περιμένει την επόμενη μέρα. Είπαμε ότι όπω τα προβλήματα, τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ή τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νεολαία, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, δεν λύνονται με εργολαβίε. Αυτό ισχύει ε, και στην καθημερινότητά μα, ισχύει και στην κοινωνική πολιτική ζωή. Δεν υπάρχουν εργολάβοι που θα λύσουν τα θέματα. Και η Λαϊκή Σπύρωση δεν είναι ένα τέτοιο εργολάβο. Η Λαϊκή Σπύρωση θα δώσει μια πολύ μεγάλη όθηση, είναι μια δύναμη που θα επιστρέψει πολλαπλάσια στη δύναμη του εργατικού λαϊκού κινήματο, του κινήματο τη Νεολαία. Θα επιστρέψει πολλαπλάσια στον αγώνα τη. Με μεγαλύτερη γνώση, με μεγαλύτερη εμπειρία, μεγαλύτερο πάθο, με μεγαλύτερη ελπίδα και αποφασιστικότητα να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική. Αυτή είναι η μεγάλη αξία τη στήριξη τη Λαϊκή Σπύρωση να μεγαλώσει, να διευρυθεί. Να γίνει πιο ισχυρό ένα ρεύμα αμφισβήτηση αυτή τη κατάσταση και ανατροπή του. Γιατί αν δεν το αμφισβητήσουμε κάτι, δεν μπορούμε να σκεφτούμε καμία στιγμή και να τα ανατρέψουμε. Θα βλέπουμε, να το παρακολουθούμε και θα συνηθίζουμε αυτέ τι εικόνε καταστροφή. Δηλαδή να σκάνε μπόμπε στην Αχίαλο, να καίγεται το πύλιο, την επόμενη μέρα να πλημμυρίζει και να καθόμαστε να το παρακολουθούμε. Όπω και εμεί εδώ στην Αττική. Να παρακολουθούμε να καίγεται η πάνηθα και να περιμένουμε στοικά πότε θα έρθει και θα μα σηκώσει πλημμύρα. Δεν και... μπορεί να συνεχιστεί αυτή η εικόνα να είναι κανονικότητα στη ζωή μας. Η καταστροφή πρέπει να το πάμε αλλιώς όπως λέμε και στο σύνθημά μας. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε θα κάνουμε μια σημαντική ανακοίνωση. Το νέο επεισόδιο του podcast του 902 θα το ακούσετε την επόμενη εβδομάδα. Όμως θα είναι κάπως διαφορετικό. Δεν θα ακούσετε μένα. Δεν ξέρω αν αυτό θα σας κάνει να είστε χαρούμενοι ή όχι. Αλλά δεν θα ακούσετε μένα γιατί θα έχω την τιμή να συμμετέχω στην εκλογική μάχη ω υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο Αττική στον ανατολικό τομέα με τη λαϊκή συσπήρωση. λοιπόν, για να μην καταλαβαίνει, υπάρχει πολύ δουλειά μπροστά. Λοιπόν, το επόμενό μα επεισόδιο λοιπόν την επόμενη εβδομάδα, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι και μέχρι τότε σε 902.gr και τη μπορείτε να βρείτε τι πραγματικέ ειδήσει.